στο Αιγαίο ενώ η συμφωνία τελειώνει. Απόσπασμα από το βιβλίο «Αιωλική γη» του Ηλία Βενέζη. Πρωί-πρωί κοντραπατσίδες φρόντισαν πρώτα για τον νεκρό τους. Θάψαν το στρατηγό Γαρμπή κάτω από τη μεγάλη δρή στην είσοδο του υποστατικού. Φτιάξανε σταυρό με χοντρά κλαδιά ελιάς και τον βάλαν στον τάφο του. Ο παππούς, η γιαγιά, όλο το άλλο πλήθος ξαφνιασμένοι μάθαν το νέο σαν ξύπνησαν. Ρώτησαν για τα καθέκαστα, μα κανένας δεν τους έδωσε απόκριση. Παραστάθηκαν όλοι από μακριά στην ταφή. Όταν αυτό τέλειωσε, ο παγίδας πήρε παράμερα τον παππού. Το πρόσωπό του είχε ξαναβρει όλη τη σκληρή του αποφασιστικότητα. «Θα δούμε αν μπορούμε να πάμε στη χώρα», είπε. Έστειλε καβαλαρέως του να κοιτάξουν το δρόμο αν ήταν ανοιχτός. Γύρισαν κατά το μεσημέρι. «Όχι, καπετάνιο, ο δρόμος είναι κλειστός. Όπου να είναι, πλακώσαν οι Τούρκοι. Πρέπει να φύγουμε από τη θάλασσα. Καίνε, σφάζουν και έρχονται. Αλίμονό μας, αλίμονό μας», ολολίζει το πλήθος αυτά ακούγοντας. «Αλίμονό μας που πρέπει να ξεπατριστούμε». Ως την τελευταία στιγμή τους έμενε η ελπίδα πως θα μπορούσαν να μείνουν στα παράλια ίσα με που να περάσει η μπόρα και ύστερα να γυρίσουν στα χωριά τους. Ήταν φανερό πια πως δεν το μπορούσαν. «Αλίμονό μας, αλίμονό μας». Πρώτα ξεκίνησαν οι πρόσφυγες των χωριών. Συμφωνήθηκε να χαμηλώσουν κατά την ακρογελιά του Ντικελί, όπου θα βρίσκαν καΐκια να μπαρκάρουν. Πήραν στον ώμο τον Αγιό τους και προστατευμένοι από τους άντρες τους, τους οπλισμένους με τα άρματα που τους μοίρασε ο παγίδας, πέσαν στο δρόμο. Τους παρακολουθούμε από τη μεγάλη πόρτα να χάνονται στο βάθος. «Η σειρά μας», λέει ο παππούς συγκινημένος. «Τα συμβάντα ήρθαν έτσι βία που ανατάραξαν απ' τη ρίζα τη γέρη κυδρή του σπιτιού μας. Με δυσκολία κοιτάζει να κρατήσει τον εαυτό του για να μην πέσει στην κρίσιμη ώρα. Φεύγουν πρώτα οι άνθρωποι που δούλευαν στο υποστατικό μας, γυναίκες και άντρες, φορτωμένοι τον πόγο τους, περνούν μπροστά από τον παππού που στέκεται στη μεγάλη πόρτα, ένας-ένας. Σκύβουν κλαίγοντας, φιλούν το χέρι του και εκείνος τους αποχαιρετά και τους ευλογεί. «Στο καλό, στο καλό». Όλοι φύγανε. «Πάμε κι εμείς, Δέσποινα», λέει στη γιαγιά. Της πιάνει το χέρι και το σφίγγει. «Θα μπαρκάρουμε από την ακρογιαλιά που είναι κάτω από το υποστατικό του Βιλαρά. Θα πάμε ίσα με εκεί με την Ταλίκα». Πρώτη ανεβαίνει στην καρότσα η γιαγιά. Κλαίει απαρηγόρητα. Τα άσπρα μαλλιά που στεφανώνουν το γλυκό της στο πρόσωπο δεν είναι πια φροντισμένα. Παίζουν στο λίγο αγέρι. Τρέμουν τα γόνατά της. Ο παππούς και η μητέρα μας τη βαστάνε να ανεβεί. Ύστερα ανεβαίνει η μητέρα μας. Ύστερα η Ανθίπη, η Λένα, η Αγάπη. Από το ένα χέρι βαστά τον πόγο της, απ' τ' άλλο
την κοσμογραφία της, τους αριθμούς με τα άστρα. Έρχεται η σειρά της Άρτεμις. Δεν κοιμηθήκαμε χτες, μήτε εκείνη μήτε εγώ. Το πρόσωπό της είναι κατάχλωμο. Έλα Άρτεμη. Σέρνει με το σκοινί που είναι δεμένο το αρκούδι της. Έρχεται σιγανά. Γυρίζει η πλάι της και κοιτάζει. Είναι εκεί κοντά. Είναι πια δεντράκι. Η καρυδιά που μια μέρα, κινημένη από τη βαθιά επιθυμία να μάθει, φύτεψε με το χέρι της. Απ' την ανάγκη να μάθει. Αν φυτεύοντας καρυδιά, θα πληρώσει με θάνατο. Κοιτάζει το δεντράκι. Το αποχαιρετά. Μικρή καρυδιά, η Άρτεμη φεύγει. Θα πληρώσει άραγες εκεί που πάει. Δεν θα πληρώσει. Μείναμε τελευταίοι, ο παππούς και εγώ. Ο Παγίδας με τα παλικάρια του περιμένουν να μας συνοδέψουν. Ο παππούς γυρίζει και κοιτάζει πίσω του να αποχαιρετήσει τα δέντρα από τα κιμιντένια όταν τον βλέπει. Έρχεται μέσα από το υποστατικό. Βαδίζει αργά, με τρεμάμενα από τους χρόνους πόδια, και στέκει εκεί, πλάι στη μεγάλη πόρτα. Ο Μπάρμπα Ιωσήφ. «Δεν έφυγες, γέρο Ιωσήφ», λέει ξαφνιασμένος ο παππούς και πάει κατά το μέρος του. Ατάραχη, ήσυχη, γαλήνια η φωνή του γέροντα απ' τη λίμνο. «Όχι, αφέντη μου, εγώ θα μείνω». «Θα μείνεις?» Αυτό είναι απροετοίμαστος να το δεχτεί ο παππούς και κάθε άλλος. «Πού θα μείνεις?» του λέει. «Έρχονται οι Τούρκοι, ψυχή δεν αφήνω ζωντανή». Ο Μπάρμπα Ιωσήφ ακούει, όμως έχει πάρει την απόφασή του. Δεν έφυγε από τα κιμιντένια όταν ήταν καιρός. Δεν έφυγε όταν μια άλλη φωνή, πιο δυνατή και από το θάνατο, τον φώνασε να γυρίσει. Όταν τον καλούσε η φωνή της καρδιάς, το κορίτσι που μελετούσε εκεί, στο γυμνό νησί τους, στη λίμνο, τ' άστρα. Δεν μπόρεσε τότε, τώρα είναι αργά. Για ποιο λόγο τώρα, οι μέρες του πια, οι ώρες του είναι μετρημένες, είναι αργά. «Θα μείνω, αφέντη μου, τι θα μου κάνουν πια εμένα?» «Γέρο, θα σε χαλάσουν», φωνάζει ο Αντώνης Παγίδας. «Φύγε!» Μα η απόφαση που ακινητεί στα πικραμένα μάτια του γέροντα είναι δυνατή σαν την αγάπη της γης. «Θα μείνω». Όλοι καταλαβαίνουν πως δεν υπάρχει τρόπος για να τον κάνουν αλλάξει γνώμη. Ο Παγίδας κοιτάζει τον ήλιο που χαμηλώνει. «Δεν έχουμε καιρό», λέει στον παππού. «Πρέπει να βιαστούμε». Ο παππούς προχωρεί με τρεμάμενα βήματα στον Μπάρμπα Ιωσήφ. Ο γέροντας της λίμνου κάνει να σκύψει και να φιλήσει το χέρι του άλλου γέροντα. Ο παππούς τον παίρνει στην αγκαλιά του, τον κοιτά με στα βουρκωμένα μάτια και ύστερα τον φυλά στο μέτωπο. «Έχει γεια». Ο παππούς πάλι στυλώνεται. Στέκεται μια στιγμή προς τη μεγάλη πόρτα του υποστατικού με τα μάτια γυρισμένα σε αυτό. «Όρθια, η βασιλική μας δρύς, στεφανωμένη με τα μαλλιά που τα λεύκαν ο καιρός, τυλιγμένη στα χρυσά χρώματα του ήλιου που βασιλεύει, στέκεται εκεί, σαν να προσεύχεται». Έπειτα βγάζει το καλπάκι του, γονατίζει ταπεινά, σκύβει και φυλά το χώμα που
που το βλόγησε με τη ζωή του. Έχε γεια. Οι κοντραπατζίδες μπαίνουν ένας-ένα στο κόκκινο τρεχαντήρι τους. Ο παγίδας, καβάλα στ' άλογό του, τους παρακολουθεί. Μπαρκάρισε και ο τελευταίος. Ψυχή πια ανθρώπινη δεν είναι στη στεριά. Όλα τα παλικάρια κοίταν τον αρχηγό τους. «Καπετάνιο, έλα!» Ο παγίδας γυρίζει το κεφάλι του αργά. Δεξιά, ζερβά, το πρόσωπό του φωτισμένο από τον ήλιο που βασιλεύει είναι κόκκινο. Τεντώνεται στη σκάλα της έλας του, σφίγγει γερά τα χαλινάρια του αλόγου. «Γεια σας!» φωνάζει στους συντρόφους του. «Δεν θα πάει μαζί τους ο καπετάνιος τους?» «Όχι, δεν θα πάει. Τα παλικάρια μέσα από το καΐκι το ξέρουν πια, πως ο αρχηγός τους φεύγει. Φεύγει για να χτυπηθεί μοναχός με το λεφούσι που κατεβαίνει και να πεθάνει. Αλλιώς δεν μπορεί. Πάει να ανταμώσει το φίλο του που σκότωσε. Τον βλέπω που χάνεται, καλπάζοντας μετά λογό του στο κόκκινο φως. Τα μαρτίνια των κοντραπατζίδων μέσα από τη βάρκα αδειάζουν από χαιρετιστήρια στον αέρα. Ο μεταλλικός του σκρότος πέφτει στη θάλασσα και σβήνει στα κύματα. Τα άστρα όλα έχουν βγει. Ταξιδεύουν στο Αιγαίο τα παιδικά όνειρά μας. Το κύμα χτυπά τη μάσκα του καϊκιού μας και τα κοιμίζει. Κοιμηθείτε όνειρά μας. Στην ξένη χώρα που πάμε, πρόσφυγες, τι άραγες να μας περιμένει. Τι μέρες να'ναι να ανατείλουν. Η Λένα αποκοιμήθηκε. Ήθελε πολύ τον τόπο με το κοκκινόχωμο. Εκεί θα ζούσε με τον άντρα που θα έπαιρνε και θα έκανε πολλά παιδιά και θα είχαν κουνέλια και περιστέρια και άλλα πολλά. Όχι. Η Λένα δεν μελετούσε ταξίδια σε θάλασσες. Δεν ήθελε να τη χωρίσουν από τα κοιμιντένια. Δεν το ήθελε. Η αγάπη έχει στυλώσει αφηρημένα τα μάτια της τ' άστρα. Πόσο πολύ τα μελέτησε το τελευταίο καιρό, πόσο πολύ μέτρησε τις αποστάσεις τους με τους αριθμούς. Όμως, τώρα που τα κοιτάζει, φεύγοντας από τη γενέθλια γη για δύσκολους δρόμους, τώρα μόνο το ανακαλύπτει. Βλέπει πως αυτό ήταν το λάθος της. Το ανεπανόρθωτο λάθος. Τ' άστρα της ξέφυγαν. Όταν εμείς ζούσαμε τις χειμερές μας στα φαράγγια της αιωλικής γης, όταν δημιουργούσαμε παντοτινούς συντρόφους που έμελε πια να μας ακολουθούν σ' όλες τις πικρές μέρες του μέλλοντος, εκείνη ήθελε να κατεβάσει τόσο μικρή τον ουρανό στη γη. Καημένη αγάπη, καημένη αγάπη. Ταξιδεύουν στο Αιγαίο τα όνειρά μας. Η γιαγιά μας κουράστηκε. Θέλει να γύρει το κεφάλι της στα στήθια του παππού που έχει καρφωμένα πίσω τα μάτια του μπάς και ξεχωρίσει τίποτα από τη στεριά, τίποτα από τα κοιμιντένια. Μα πια δεν φαίνεται τίποτα. Η νύχτα ρουφήξε μέσα της τα σχήματα και τους όγκους. Γιαγιά γέρνει το κεφάλι της να το ακουμπήσει στα στήθια που την προστατέψανε όλες τις μέρες της ζωής της. Κάτι την εμποδίζει και δεν μπορεί να βρει το κεφάλι ησυχία. Σαν ένας βόλος να είναι κάτω από το πουκάμισο του γέροντα. «Τι είναι αυτό εδώ?» ρωτά σχεδόν αδιάφορα. Ο παππούς φέρνει το χέρι του, το χώνει κάτω από το ρούχο. Βρίσκει το μικρό ξένο σώμα που ακουμπά στο κορμί του και που ακούει τους χτύπους της καρδιάς του. «Τι είναι?»
«Δεν είναι τίποτα», λέει δειλά ο παππούς, σαν παιδί που έφταιξε. «Δεν είναι τίποτα, λίγο χώμα είναι». «Χώμα?» «Ναι, λίγο χώμα απ' τη γη τους, για να φυτέψουν ένα βασιλικό», της λέει, «στον ξένο τόπο που πάνε, για να θυμούνται». Αργά τα δάχτυλα του γέροντα ανοίγουν το μαντίλιο που είναι φυλαγμένο το χώμα. Ψάχνουν εκεί μέσα, ψάχνουν, και τα δάχτυλα της γιαγιάς σαν να το χαϊδεύουν. Τα μάτια τους δακρυσμένα στέκουν εκεί. «Δεν είναι τίποτα», λέω, «λίγο χώμα». «Γη, αιωλική γη, γη του τόπου μου».